Να είναι καλά τα προγράμματα για να ολοκληρώνονται σωστά οι εγκύκλειες σπουδές στη Δευτέρα Λυκείου. Οπότε πάμε μετά στην Τρίτη το προπαρασκευαστικό έτος. Οπότε, μήπως έπρεπε τελικά να είχαμε αρχίσει τις αλλαγές από το ίδιο το Λύκειο? Είναι κάτι που το λένε και πολλοί εκπαιδευτικοί. Να αρχίσουμε δηλαδή από το πρόγραμμα της πρώτης και της Δευτέρας και να πάμε μετά στον τρόπο εισαγωγή. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε την Τρίτη Λυκείου, για την οποία. Δεν θέλω να πω φταίνε ο Α ή η Β, οι εκπαιδευτικοί έχουν προσπαθήσει να αναστήσουν αυτό το θεσμό. Και δεν γίνεται με κανένα τρόπο. Είναι σαν ένα καρκίνωμα που τρώει τα υγιή κύτταρα. Έχει ακυρωθεί η Τρίτη Λυκείου, μετά το Πάσχα, ξέρετε, δεν πατάει κανείς. Το ξέρει όλη η κοινωνία, η οποία κοινωνία λέει τι να κάνουμε ρε παιδιά, εντάξει θα πάνε στα φροντιστήρια, τα παιδιά δεν γίνονται έτσι. Θα πηγαίνουμε σχολείο. Στο σχολείο θα μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε. Η πολιτεία θα είναι υπεύθυνη για το τι παροχές θα δώσει επί της ουσίας, υλικοτεχνική υπόδοση, εκπαιδευτική. Και έχουμε πολλές τρύπες εκεί, δεν το αμφισβητώ. Αλλά να δούμε τον θεσμό του σχολείου. Άρα, το πρώτο είναι να ξαναμπούμε στο σχολείο. Το δεύτερο είναι αυτά που κάνουμε μέσα στο σχολείο να μην είναι ένας καταναγκασμός. Και να είναι αυτά τα μαθήματα στην Τρίτη Λυκείου. Που θα σε οδηγήσουν. Αυτό που ρωτάτε δεν θα ήταν κάτι το παράλογο, για να μην αρχίσω τώρα διάφορα, μόνο που εμείς θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον εκφυλισμό, ο οποίος, ξέρετε, έχει καταστρέψει την Τρίτη Λυκείου, καταστρέφει και τη Β'. Αυτό είναι, καταλάβατε. Και τη Δευτέρα. Ποια Δευτέρα, συγγνώμη, από το γυμνάσιο ξεκινάμε. Μην πάμε τώρα. Μην το ξεκινήσουμε. Θα αρχίσουμε. Πάμε να δούμε στο εξεταστικό. Στο κομμάτι της Τρίτης Λυκείου, το προπαρασκευαστικό που λέτε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Από τη μία πλευρά, από αριστερά, για να το βάλω εγώ ιδεολογικά, ότι δεν είναι ελεύθερη πρόσβαση. 100%. Είναι 90-10. Θα φτάσουμε σε ένα ποσοστό που θα ικανοποιεί αυτό το αίτημα που λέει ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να αποκτήσει την αξία της συνολική, το 100% πια το Λύκειο? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, αριστερή ή δεξή δεν με αφορά. Εγώ ότι, δικό μου. Όχι, έτσι είναι όπως το λέτε, δεν το αμφισβητώ. Λέω ότι να ξεκαθαρίσουμε ότι ελεύθερη πρόσβαση δεν σημαίνει ξυπνάω ένα πρωί και λέω δεν πάω στο φυσικό ρε παιδιά, δεν έχω τι άλλο να κάνω. Δεν είναι αυτό. Όχι. Ελεύθερη το εξεταστικό περισσότερο. Ακριβώς. Άρα είναι ο χαρακτήρας των εξετάσεων. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν λέμε. Και της αξιολόγησης των μαθητών. Βεβαίως. Ακριβώς. Μέσα από τις εξετάσεις κτλ. Λοιπόν, εμείς τι λέμε. Λέμε, προτείνουμε ένα σύστημα που έχει και μία δυναμική. Τι εννοώ δυναμική? Την πρώτη φορά θα είναι 10% το απολυτήριο, 90% οι εξετάσεις, συν ορισμένα τμήματα στα οποία θα μπορείς να μπεις μόνο με το απολυτήριο. Ελεύθερη πρόσβαση εκεί. Με το βαθμό του απολυτήριου. Το 10, το σύστημά μας μπορεί να το κάνει 20 την άλλη χρονιά και 80. Άρα αυτό είναι ανοιχτό, μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Ακριβώς. Άρα είναι το δυναμικό. Διότι παρόλη τη σιγουριά με την οποία σας μιλάω, είναι σαφές ότι θα δούμε αδυναμίες στην πράξη. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο από τώρα να πούμε, ξέρεις, να είναι 50% και 50%. Αρχίζουμε 10, δηλαδή αυτό που είναι και η προμετωπίδα της πρωτοβουλίας μας, ριζοσπαστικές λύσεις, αλλά με προσεκτικά βήματα. Άρα, αναβαθμισμένη Τρίτη Λυκείου, αναβαθμισμένο απολυτήριο ως εκ τούτου, δυνατότητα πρόσβασης σε κάποια τμήματα με μόνο το απολυτήριο και για τα υπόλοιπα να αρχίζει το απολυτήριο να παίζει ένα ρόλο σιγά σιγά. Σε αυτό το σύστημα λοιπόν που μας περιγράφεται υπάρχουν κάποιοι που λένε και θέτουν θέμα διαβλητότητας. Ναι, μάλιστα. Γιατί λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει καλά μας τα λέτε, αλλά υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις σχολών. Από τη μία θα δίνουν τα παιδιά εξετάσεις και θα μπαίνουν σε αυτές τις σχολές που απαιτούνται οι εξετάσεις και θα υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία θα επιλέγουν με το απολυτήριο να μπαίνουν σε αυτές τις σχολές της ελεύθερης πρόσβασης. Και εκεί κάπου έρχονται και αυτές οι εξετάσεις σε επίπεδο δήμων, περιφέρειας. Και λέει, πώς εσείς θα διασφαλίσετε από τη στιγμή που σε ένα δήμο θα δίνονται κάποια θέματα διαφορετικά από έναν άλλον δήμο, σε αυτές τις εξετάσεις της Τρίτης Λυκείου, όχι τις πανελλαδικές, που θα είναι για το απολυτήριο, άρα εκεί μπορεί και να, να είναι πιο εύκολα τα θέματα από τον ένα Δήμο στον άλλον και να υπάρχει μια κουβέντα. Και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ λέει ότι στις μικρές κοινωνίες που γνωρίζονται μεταξύ τους όλοι θα ζητήσουν οι γονείς από τους καθηγητές, θα τους πιέσουν να βάλουν πιο εύκολα θέματα. Θα βάλαμε όλα τα θέματα της διαδικασίας. Ναι, το είδα. Δεν το ακούω. Μάλλον θα απαντήσω σε όλα. Πρώτο, ας αρχίσουμε από τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ.
Η ΟΛΜΕ εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται ο πρόεδρος να λέει σαν πρώτη αντίδραση ότι τα δικά μου μέλη είναι επιρρεπή σε πιέσεις. Σας παρακαλώ, είναι δυνατό? Γιατί εμείς κάνουμε ένα σύστημα που δίνουμε τεράστιες πρωτοβουλίες στους καθηγητές. Και έχουμε πάρα πολλά θετικά μηνύματα από ανθρώπους που δίνουν απίστευτες μάχες μέσα στην τάξη, ότι τους δημιουργούμε εκείνο το χώρο αναπνοής και μέσα στην τάξη, με την μία ώρα που δίνουμε να είναι στο γραφείο εντός ωραρίου για να πηγαίνουν τα παιδιά να ρωτάνε απορίες κτλ. Δίνουμε δηλαδή πολύ μεγάλες επί της ουσίας, πολύ σημαντικές επί της ουσίας ευθύνες στους καθηγητές. Έρχεται λοιπόν ο πρόεδρος ΟΛΜΕ και λέει, μα ξέρεις, τα δικά μου μέλη είναι τόσο αδύναμα ηθικά που θα υποχωρήσουν. Προφανώς υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά ως πρόεδρος δεν αναδεικνύεις τους ελάχιστους που υπάρχουν. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό. Το αδιάβλητο που ρωτήσατε. Να δούμε πώς γίνονται αυτές, γιατί οι ακροατές δεν έχουν και κανένα λόγο να ξέρουν τις. Θα υπάρχουν και άλλες διορθώσεις ενδεχομένως. Αυτό το σχέδιο επιδέχεται διορθώσεις. Θα περάσει από τη Βουλή, θα ψηφιστεί και αυτό έχει μια σημασία. Κοιτάξτε. Έχετε, επειδή έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και τα έχετε παρακολουθήσει, εμείς καταθέτουμε ένα σχέδιο και μετά από το διάλογο κάνουμε τις διορθώσεις, μετακινούμαστε κτλ. Το είδατε και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Υπήρου, το Πανεπιστήμιο Ιωνίου κτλ. Δεν υπάρχει μία μεταφυσική αιμονή. Η φιλοσοφία όμως είναι η ίδια με αυτήν που είχαμε αναγγείλει και πέρσι. Τώρα, σκεφτείτε ένα κτίριο, υπάρχει μια σταθερά αρχιτεκτονική και υπάρχουν μέσα διάφορες παρεμβάσεις, διαφοροποιήσεις κτλ. Mm-hmm. Προφανέστατα γι' αυτό και τα συζητάμε. Το αδιάβλητο. Το αδιάβλητο. Ναι, μην νομίζετε ότι θα το ξεχάσω. το αδιάβλητο. Λοιπόν, τι λέμε, για να πάρεις το απολυτήριό σου, θα υπάρχουν ομάδες σχολείων, θα έρθουν για τη φυσική παραδείγματος χάρη, καθηγητής ή καθηγήτρια της φυσικής του ενός, του άλλου κτλ. Πείτε εδώ στην Αγία Παρασκευή ότι θα έχουμε τρία σχολεία. Mm-hmm. Θα έρθουν τρεις εκπαιδευτικοί, θα προεδρεύει ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο συνεδριάζουν. Αν τα παιδιά είναι να γράψουν π.χ. τέσσερα θέματα, θα βάλουν σε μία κληροτίδα 10 θέματα και θα κληρώσουν τα τέσσερα, θα μεταδοθούν στα σχολεία. Από τράπεζα θεμάτων δεν θα υπάρχει. Όχι, όχι. Τι άνθρωποι εκεί που το κάνουν, οι ίδιοι. Mm-hmm. Τα παιδιά θα γράφουν σε κόλλες με κλειστό όνομα. Mm-hmm. Και τα γραπτά θα διορθωθούν όχι από το δικό τους καθηγητή, αλλά από τον καθηγητή του διπλανού σχολείου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόσθετο φόρτο εργασίας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί όλοι κάτι θα διορθώνουν κτλ. Άρα, το αδιάβλητο ενισχύεται με αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Είναι το άλλο όμως που είπατε. Κοινός βαθμός δυσκολίας. Ακριβώς. Δηλαδή, ότι μπορεί στον Πειραιά να είναι τα θέματα διαφορετικού επίπεδου από ό,τι στην Αγία Παρασκευή που είμαστε τώρα. Και εγώ δημοσιογράφος, θα σας πω κάτι, θα βάλω ένα τίτλο και θα πω. Στον Πειραιά, στη φυσική, πιο εύκολα τα μαθήματα, πολύ δύσκολα στην Αγία Παρασκευή. Μάλιστα. Σας λέω ένα τίτλο που θα το αντιμετωπίσετε. Βεβαίως ξέρετε ότι ως δημοσιογράφος, όχι εσείς προσωπικά, αλλά οι συνάδελφοί σας το κάνουν κάθε χρόνο και λένε. Έτσι. Το τέταρτο θέμα βιολογίας φέτος πολύ πιο δύσκολο από πέρσι. Ναι, αλλά τώρα είναι για όλους. Ωραία. Αυτό. Να σας πω, είναι για όλους, γιατί αυτοί που μείναν έξω πέρσι. Σωστό είναι. Γι' αυτό σας λέω. Υπάρχει όμως ένα θέμα, για να είμαστε και ειλικρινείς. Ποιο θέμα? Το θέμα πρώτον είναι ένα σύστημα που τώρα αρχίζει να εφαρμόζεται. Δεύτερον, εμείς έχουμε τεράστια εμπειρία στο Υπουργείο Παιδείας στις κατευθύνσεις που δίνουμε στους εκπαιδευτικούς για το βαθμό δυσκολίας και κλιμάκωσης. Θα δίνουμε και παραδείγματα, θα γίνονται και επιμορφωτικά σεμινάρια για το πώς μπαίνουν αυτά τα θέματα κτλ. Και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά αυτό το σύστημα θα έχει και αυτήν την ομοιογένεια που λέτε. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό είναι για το 40% του βαθμού, γιατί αυτό θα είναι το τελικό. Και αυτό να το διευκρινίσουμε λίγο. Είναι οι εξετάσεις, αλλά θα συνυπολογίζονται εργασίες. Εργασίες, προφορικά. Και η βαθμολογία που έχουν στα τετράμινα. Θα μπαίνουν και αυτά μέσα στην. Βεβαίως. Και να σας πω κάτι. Όταν βασίζεσαι σε ανθρώπους και όχι σε μηχανήματα,
Πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη. Έτσι, ναι. Μπράβο. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Αλλιώς ποτέ δεν θα το κάνουμε. Υπουργέ, γιατί να μην υπάρχει η ενιαία τράπεζα θεμάτων? Γιατί η ενιαία τράπεζα θεμάτων, όσοι την έκαναν, την έκαναν για να την εξευτελίσουν. Γιατί θυμάστε πριν 3 χρόνια όταν την καταργήσαμε, τι γελιότητα είχε γίνει. Όλοι ξέρανε τα θέματα που υπήρχαν μέσα. Ενισχύθηκε η αποστήθηση ακόμη και οι ασκήσεις φυσικής, χημίας, μαθηματικών κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο, όταν έναν θεσμό τον εξευτελίζεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει ένα κοινωνικό κύρος. Πείτε ότι κάναμε τράπεζα θεμάτων. Το πρώτο που θα μας λέγανε είναι, θυμάστε τι έγινε, πώς θα το εξασφαλίσετε. Εμείς λέμε, εμπιστευόμαστε την μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών. Μπαίνουμε σε μια τεράστια πρόκληση επί της ουσίας εκπαιδευτική. Εδώ είμαστε. Και είναι και στα χέρια των εκπαιδευτικών πια. Βεβαίως. Οι θεσμοί δεν είναι απρόσωποι. Και γιατί λέμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και πίσω από τους θεσμούς, είτε είναι δικαιοσύνη, όπως είτε είναι παιδεία, είναι οι δικαστές, οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί. Και να σας πω κάτι. Ας το περιφρουρήσουν και αυτό. Και να σας πω κάτι. Να κάνουμε και μια έκκληση στους γονείς να περιφρουρήσουν και αυτοί το εκπαιδευτικό σύστημα. Διότι εδώ ο καθένας θεωρεί ότι είναι δουλειά του να παρεμβαίνει στο σχολείο, να λέει, ας πούμε, ότι έτσι πρέπει να το κάνεις αλλιώτικα. Ας έχουμε άποψη όλοι, ας αφήσουμε τους καθηγητές και τις καθηγήτριες ανεπηρέαστους να κάνουν τη δουλειά τους και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε προβλήματα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε ένα βήμα μπρος από αυτό που είμαστε. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία σχετικά με το πολυδέδαλο της δομής σε σχέση με το κομμάτι της επιλογής των μαθητών της τρίτης λυκείου. Ναι, ναι. Αν θα μπουν στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, πότε θα το κάνουν, γιατί πρέπει οι μαθητές από την προηγούμενη χρονιά να επιλέγουν τις 10 σχολές και πλέον μήπως ρίχνουμε μεγάλη ευθύνη σε παιδιά που είναι νέα. Και ίσως δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα. Αν θα πρέπει να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και αν εγώ πω, μπαίνω στη θέση του μαθητή, ότι ναι, θα μπω στα ελεύθερα τμήματα. Αλλά κάποια στιγμή, αφού έχει περάσει η προθεσμία, μήπως θα ήταν καλύτερα να δώσω πανελλαδικές. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Α, ξεκαθαρίζει. Κανείς δεν χάνει, όλοι κερδίζουν. Για πείτε μας. Δεν μ' αρέσει, χάνει κερδίζει. Να το ξεκαθαρίσουμε το Φεβρουάριο, από τη στιγμή που εγώ επιλέγω κάποιο τμήμα χαμηλή ζήτηση, το οποίο περνάω, μετά δεν μπορώ να δώσω πανελληνίες. Όχι. Κοιτάξτε, τον Φεβρουάριο, γιατί κάθε σύστημα και εγώ νομίζω και το σχολείο πρέπει να δίνει πολλές δυνατότητες, αλλά και να λέει ότι έχεις και ευθύνες. Ευθύνες στο σύνολο και ευθύνες προς τον εαυτό σου. Εμείς τι λέμε τώρα. Μετά το τέλος της Δευτέρας Λυκείου θα μπορείς να κάνεις ένα μηχανογραφικό και εκεί πάλι θα παίξει τεράστιο ρόλο ο εκπαιδευτικός. Γιατί? Γιατί θα πω εγώ στον δάσκαλό μου και θα του πω τι να κάνουμε, θέλεις λίγο να το συζητήσουμε, ο δάσκαλός μου ξέρει ότι εγώ είμαι αυτού του επίπεδου. Θα μου πει, βάλε κανένα 2 τμήματα. Καταρχήν θα μου πει και πρέπει να μου πει, κλείσε τα μάτια σου. Θα ενισχύσετε το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Σας βλέπω, είστε εξαιρετικά. Εδώ όμως δεν πρέπει. Θα σας πω. Γιατί φτιάχνετε το πλαίσιο. Βεβαίως. Φτιάχνετε το οικοδόμημα. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να το ενισχύσετε και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έχει σημασία ότι οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μεγάλη ευθύνη στην διδασκαλία των μαθημάτων, γιατί είναι πολλές ώρες, άρα έχουν πολύ μεγάλη ευχέρεια να οργανώσουν τον τρόπο διδασκαλίας. Στον τρόπο που βάζουν θέματα και στον τρόπο που θα καθοδηγήσουν τα παιδιά για το πώς θα το θα βάλουν τις επιλογές τους. Αυτό που ρωτήσατε, εμείς τι λέμε. Τον Ιούνιο θα έχουμε μία εντατική εβδομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικός από το σημερινό. Τι εννοώ? Δεν είναι τι δουλειά θα βρεις. Είναι τι είναι αυτό που πας να κάνεις. Ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδιά, τους αρέσει η φυσική ας πούμε, δεν ξέρουν το εύρος της φυσικής. Δεν ξέρουν το εύρος της φιλοσοφίας, της ιστορίας. Άρα εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε καταρχήν μία ομάδα που θα τους παίρνουμε συνεντεύσεις και θα δείχνουμε σε όλα τα σχολεία από πολύ γνωστά άτομα των αντίστοιχων γνωστικών περιοχών. Να ενθουσιάσει τα παιδιά για τα γνωστικά αντικείμενα. Και δεύτερον, να τους πει ότι αν το κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις και το Α και το Β και το Γ. Επομένως, θα υπάρχει μια εβδομάδα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικούς, από πρόσωπα τα οποία
είναι αναγνωρισμένο στο χώρο του. Δεν είναι απαραίτητο να είναι καθηγητές ή μέσα στο σύστημα. Καθόλου. Θα παίξω, έτσι, καθόλου. Που θα μιλάνε στα παιδιά, θα πάνε στα σχολεία. Και μέσα στο σχολείο κτλ. Εκείνο επίσης που θα κάνουμε είναι ότι αυτά, όσο τα έχουμε έτοιμα, θα τα αναρτούμε στο site του Υπουργείου, ώστε αν θέλω εγώ να δω λίγο τι είναι η βιοχημεία, παραδείγματος χάρη, να έχω μία αίσθηση, να μην είναι τελευταία στιγμή στριμωγμένα. Άρα, αποκτώ μία αίσθηση για το πού θέλω να πάω καταρχήν. Αυτό αποτυπώνεται στο πρώτο μηχανογραφικό, με τη βοήθεια των καθηγητών μου κτλ. Από αυτό τώρα θα προκύψουν ορισμένα τμήματα στα οποία θα σου λέει το σύστημα ότι μπορείς να πας με μόνο το απολυτήριο. Και θα προκύψουν ορισμένα τμήματα που θα είναι με πανελλήνιες εξετάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι τέτοια τμήματα κάθε χρονιά. Θα είναι ανάλογα με το τι τμήμα θέλω εδώ, να λοιπόν, πάω. Σε ένα τμήμα, το οποίο θα έχει επιλεγεί να είναι της ελεύθερης πρόσβασης. Λοιπόν, αυτό θα είναι όλο στην ελεύθερη πρόσβαση ή θα υπάρχει ποσοστό? Θα μπορεί και κάποιος που θα δώσει πανελλαδικές εξετάσεις να μπει? Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Εάν μπει ένα παιδί με απολυτήριο και ένα παιδί που θα γράψει εξετάσεις με το βαθμό να μην μπει σε αυτή την σχολή. Άρα εκεί δεν υπάρχει μια αδικία? Όχι, θα σας πω γιατί. Όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες επιλογές. Εντάξει, όποιο παιδί ήθελε μπορεί να βάλει οτιδήποτε κτλ. Από αυτό τώρα προκύπτουν αυτές οι δύο κατηγορίες των τμήματων. Τον Φεβρουάριο που θα έχεις οριμάσει περισσότερο, λες τώρα όμως θα μου πεις τι θες να κάνεις. Θες να κάνεις πανελλήνιες ή να πας σε ένα από τα τμήματα της ελεύθερης πρόσβασης που έχει προκύψει. Εγώ όμως τον Ιούνιο, αν είμαι αποφασισμένος να πάω στο τμήμα ελεύθερης πρόσβασης, ξέρω ότι θα πάω εκεί. Το ξέρω, είναι σίγουρο. Αλλά εγώ δεν λέω να τους τριμώξουμε τον Ιούνιο, τον Φεβρουάριο να πάρουν αυτή την απόφαση. Ή να πει το παιδί, ξέρεις, εγώ θέλω να δώσω πανελλήνιες. Και τότε θα είναι σαν το σημερινό σύστημα κτλ. Άρα, θέλω να σας πω ότι τα παιδιά έχουν μια πολύ μεγάλη επιλογή. Τώρα, ας πούμε ότι έχουμε ένα τμήμα Α, στο οποίο επιλέγουν να πάνε 75 παιδιά και το τμήμα αυτό παίρνει 100 παιδιά. Τα 25 θα μπουν με τις πανελλήνιες. Σήμερα στο κάθε τμήμα μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο διάφοροι. Από αθλητές μέχρι παιδιά του ΕΠΑΛ. Με διαφορετική... ΕΠΑΛ, άρα ούτε νομικά υπάρχει, ούτε υπάρχει. Κοινωνικά υπάρχει. Και να σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Τον Σεπτέμβριο του 2020, που θα είναι η πρώτη χρονιά που τα παιδιά αυτά θα πάνε στο πανεπιστήμιο, θα συναντήσουν ένα πανεπιστήμιο με εντελώς καινούρια αρχιτεκτονική. Είναι αυτά που κάνουμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συνέργειες με τα ΤΕΙ, τα εντελώς καινούρια τμήματα, τα οποία, για τα οποία έχουμε δεσμευτεί στη Βουλή με ακριβή αριθμό διδακτικού προσωπικού και ποσό χρημάτων για τις υποδομές τους. Άρα αυτά είναι δρομολογημένα. Θα συνοδευτεί αυτή η αλλαγή και από αντίστοιχες αλλαγές στην τριτοβάθμια άρα εκπαίδευση. Θα βρουν εντελώς θα συναντηθούν καινούρι... όλα αυτά. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέτε. Πάμε τώρα στην κριτική που ασκείτε αυτό. Για τα λατινικά. Ωραία. Λοιπόν, είστε πολέμοι των κλασικών γραμμάτων. Ναι, με τα λατινικά. Είπατε. Βλέπω τίτλους. Ότι το ξανασκέφτεστε. Όχι, θα σας πω. Θα σας... Μπορούμε να συζητήσουμε να γίνονται στις άλλες χρονιές, πρώτη Δευτέρα. Καταρχήν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτον, ότι η επίθεση σε εισαγωγικά που έχει γίνει έχει μείνει αποκλειστικά στο θέμα των λατινικών. Αυτό μήπως είναι γιατί υπάρχει αποδοχή όλων των υπόλοιπων στοιχείων? Γιατί στη χώρα μας, ξέρετε, αν κάτι δεν σου πάει, το λες, δεν κρύβεσαι κτλ. Το δεύτερο, όπως βλέπετε, έχει ιδεολογικοποιηθεί το θέμα των λατινικών. Δηλαδή, είναι δυνατό να κατηγορούμαστε το όποιος υπουργός παιδείας, σας μιλάω ειλικρινά, όποιος υπουργός παιδείας, ότι το κάνει για να υπονομεύσει την κλασική παιδεία ή για να αποκοπεί από την Ευρώπη, γιατί διάβασα και αυτά. Για να σας θυμίσω ότι είναι η αριστερά και οι δικοί μας υπουργοί παιδείας που έσωσαν τα αρχαία από την μουμιοποίηση που την ήθελαν όσοι τώρα κάνουν τη φασαρία για τα λατινικά. Ποιος ήθελε τα αρχαία να είναι μόνο γραμματική και συντακτικό? Η μαγεία των αρχαίων κειμένων απειλεί τον κόσμο που μας κάνει σήμερα κριτική για τα λατινικά. Και να σου πω κάτι, όλοι αυτοί στείλανε ποτέ στο Υπουργείο, στο όποιο Υπουργείο, μία επιστολή, μία πρόταση να λέει, παιδιά, τα λατινικά έτσι όπως γίνονται, γελιοποιούν και τα λατινικά και το σχολείο.
Όταν πάρεις 18,5 στις πανελλαδικές για τα λατινικά, κλαις. Θεωρείς ότι είναι... Ότι δεν πήγες καλά. Να σας πω, πρέπει να προφυλάξουμε. Άρα τώρα, όμως εδώ λένε κάποιοι ότι, οκ, okay, πονάει δόντι, όχι κόψει κεφάλι. Όχι, εμείς λέμε, ποιο δόντι πονάει όμως. Ναι, άρα τι θα γίνει με τα λατινικά. Με συγχωρείτε, τα λατινικά καταρχήν. Θα διδάσκονται κανονικά, θα δώσετε περισσότερο χρόνο. Όχι, όχι. Είστε ανοιχτός στην κουβέντα αυτή για τα λατινικά. Τα λατινικά αντικαθίστανται από την κοινωνιολογία, γιατί από εκεί που έμπαινες, στα τμήματα μάλλον που έμπαινες, είναι και τα τμήματα ψυχολογίας, είναι και τα τμήματα πολιτικής επιστήμης. Μην τρελαθούμε, ούτε και αυτά που ακούω, ότι αν θέλεις να μάθεις μια ξένη γλώσσα, πρέπει να ξέρεις λατινικά. Δηλαδή, όχι, όχι. Αλλά ξέρετε, είναι επιστήμονες αυτοί που τα γράφουν, γιατί αυτά μετά κυκλοφορούν κτλ. Ας σοβαρευτούμε. Το συζητάτε όμως να έχουμε στην πρώτη και δεύτερη λυκείου τα λατινικά. Εμείς αυτό που λέμε είναι, βάζουμε την κοινωνιολογία, διότι είναι ένα πράγμα που οι νέοι θα το αγκαλιάσουν περισσότεροι, τους χρειάζεται, όχι για να μπουν στο πανεπιστήμιο μόνον, αλλά για να διευρύνουν τους οριζοντές τους. Και έχουμε αυτό, προγράμματα σπουδών στην Α και Β Λυκείου, που για αυτά θα γίνει μια δημόσια συζήτηση και εκεί ο καθένας σας έρθει με τα επιχειρήματα. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξεκινάει η σχολική πρώτο κουδούνι. Χρονιά. Όλα έτοιμα, εντάξει. Υπάρχουν κενά από Δευτέρα, βιβλία θα έχουμε, γιατί υπάρχουν θέματα. Θέματα υπάρχουν πάντα, όπως ξέρετε. Φέτος θα είναι η καλύτερη μας χρονιά. Νομίζω πια, ελπίζω μάλλον, από του χρόνου να μην συνιστά αντικείμενο συζήτησης, διότι τα πράγματα κυλάνε κανονικά. Δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία που οι Πανελλήνιες είναι πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα παιδιά ρίχνονται στη μάχη των Πανελληνίων. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου. Όταν υπάρχει μια κανονικότητα, λοιπόν, τα πράγματα δεν αντανακλώνται και στο δικό σας χώρο κτλ. Φέτος, για πρώτη φορά, έχουμε προχωρήσει στην πρόσληψη 19.800 αναπληρωτών καθηγητών προχθές. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος όλος θα είναι στην δουλειά τους την 3η 11 Σεπτεμβρίου. Με όλα τα βιβλία και όλοι οι καθηγητές. Τώρα, με τους αναπληρωτές υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τον αποκλεισμό τους για τη διετία. Αν δεν μπάνε, τι ακριβώς γίνεται? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Γιατί το διάβασα κάπου. Fake news, ξέρετε, διαβάζω και εγώ. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Σε ποια περίπτωση αποκλείεται ένας αναπληρωτής? Δεν αποκλείεται σε καμία περίπτωση. Οι αναπληρωτές κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Υπάρχουν όντως και τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Παλιά υπήρχε μια τιμωρία για αυτούς. Αλλά ξέρετε, μπορεί τελευταία στιγμή να σου προκύψει ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και να θέλεις να πας και να μην μπορείς. Η πολιτεία δεν ξέρει αν εσύ το έχεις απορρίψει επειδή α, β, γ. Εμείς σεβόμαστε τους ανθρώπους και λέμε θα έχει ένα λόγο για να το κάνει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει για πλάκα. Εκείνο λοιπόν που έχουμε είναι τα βιβλία στη θέση τους, οι αναπληρωτές στη θέση τους, οι μόνιμοι προφανώς στη θέση τους κτλ. Θα υπάρξουν σε κάποια μέρη μεμονωμένα, επειδή ακριβώς οι διευθυντές δεν είχαν δεν μας έστειλαν τα κενά όπως έπρεπε να μας τα στείλουν, ένας ελάχιστος αριθμός, το οποίο θα λυθεί μέχρι 20-25 Σεπτεμβρίου. Πάντως να ξέρουμε ότι το 99% είμαστε πανέτοιμοι. Μάλιστα. Και όπως σας λέω, μπαίνουμε σε κανονικότητες. Αργότερα στο σχολείο, γιατί είχατε πει κάτι για το αργότερα, βέβαια. 9 θα υπάρχει αυτό. Του χρόνου. Μέχρι τότε θα ξανάρθει. Εγώ θα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, από τον Υπουργό Παιδείας θα σηκωθώ.